The seasons come and go like thoughts of you. Καλημέρα σε όλους! Λοιπόν, άνοιξα αυτό εδώ το vlog γιατί θα κάνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα μέσα και θέλω να σας μιλήσω λίγο για αυτό που θα κάνουμε. Πριν όμως ξεκινήσω να σας λέω, θέλω να πω λίγο τον πόνο μου. Ναι, ναι, θα σας ξεκινήσω με γκρίνια. Παιδιά, σε λίγο πρέπει να πάω να κάνω εξετάσεις αίματος και υπέρηχο και όλα αυτά τα ωραία που δεν θέλεις να κάνεις γιατί δεν θέλεις να μπλέξεις με γιατρούς, αλλά πρέπει να τα κάνεις γιατί η πρόληψη είναι η καλύτερη γιατριά, να το ξέρετε αυτό. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αλλά πάντα φοβάμαι λίγο πριν πάω και λίγο πριν πάρω τις εξετάσεις μου πίσω. Λοιπόν, πρέπει να ετοιμαστώ τώρα. Επίσης θέλω να σας πω ότι σε αυτό εδώ το vlog θα δείτε τη διοργάνωση των γενεθλίων της μαμάς μου. Θα της κάνουμε ένα πάρτι έκπληξη. Η μαμά μου αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο χωριό μας και γυρνάει από μέρα σε μέρα και την Παρασκευή έχει γενέθλια. Σήμερα είναι Τετάρτη και εγώ προσπαθώ τελευταία στιγμή να τη διοργανώσω ένα πάρτι, το οποίο είναι λίγο δύσκολο. Δεν ξέρω αν έχετε διοργανώσει ποτέ πάρτι, αλλά λίγο για να τα οργανώσει λίγο αυτά, θα επιλέξουμε μαζί τα πράγματα για τη διακόσμηση που θα βάλουμε και την Παρασκευή θα πάμε να τις πάρουμε τούρτα και τα λοιπά και γλυκά για να διακοσμήσουμε και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, ελπίζω. Εσύ θα έρθεις? Εννοείται πως όχι. Έλα ρε Ιζή. They change but in a cycle that I can lose. Each painful but delightful. Λοιπόν, μόλις τελείωσα από τις εξετάσεις μου, μου πήραν αίμα, πόνεσα λίγο ρε παιδιά, το ξέρω είμαι τραγική. Αλλά εντάξει, όταν εγώ έπαιρνα αίμα στους άλλους, τους πόναγα, ναι τους πόναγα. Τέλος πάντων όμως, τα παραδέχομαι όλα. Τώρα πηγαίνω προς το σπίτι, έχουμε να κάνουμε πράγματα και θάματα και γυρίσματα κτλ. Και επίσης, την Παρασκευή ή τη Δευτέρα θα έρθω να πάρω τις εξετάσεις μου, οπότε αναμένουμε. Fingers crossed να είναι καλές. You came into my life just like... Λοιπόν, πάμε μαζί να διαλέξουμε τώρα τα πραγματάκια με τα οποία θα διακοσμήσουμε το πάρτι της μαμάς μου. Θες κάτι? Ωραία! Έχω βρει ένα site από το οποίο θα τα προμηθευτώ. Λέγεται theparty.gr, αυτό είναι το site τους, το φυσικό τους κατάστημα βρίσκεται στη Μεταμόρφωση. Θα πάω την Παρασκευή να τα πάρω τα πραγματάκια, αλλά πάμε να δούμε μαζί τι να πάρουμε, είμαι τόσο ενθουσιασμένη. Εν τω μεταξύ σκέφτομαι, μακάρι κάποιος να μου κάνει και εμένα μια τέτοια έκπληξη, αλλά δεν θα το σχολιάσω. Ποτέ. Λοιπόν, παμ, παμ, παμ. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το site τους. By the way, να πω ότι δεν είναι sponsored. Κοιτάξτε, θέλω να πάρω τέτοια μπαλόνια σίγουρα στη μαμά μου και αυτά τα μπαλόνια που είναι σαν νούμερο, που είναι χρυσά κτλ. Οπότε πάμε να τα βρούμε. Να, αυτά εδώ λέω. Εν τω μεταξύ υπάρχουν και σε rose gold και σε διάφορα χρώματα και σε μαύρα και σε ασημένια. Σκέφτομαι να πάρω rose gold. Η μαμά μου θα γίνει, να μην το πούμε καλύτερα. Όχι, εντάξει, θα γίνει 54, οπότε στο καλάθι. Και στο καλάθι. Και μετά να πάμε να πάρουμε καλαμάκια, ποτηράκια, πιατάκια και όλα αυτά που χρειάζεται ένα σωστό παρτάκι. Λοιπόν, σε τι χρώματα να κινηθούμε τώρα? Λογικά rose, rose gold, αχ, αυτά είναι τέλεια, οπότε τα βάλω και αυτά στο καλάθι μου. One eternity later. Λοιπόν, τα έχω βάλει όλα στο καλάθι μου. Έχω πάρει μπαλόνια, έχω πάρει καλαμάκια, ποτήρια και άλλα καλαμάκια. Έχω πάρει άλλα μπαλόνια. Μετά άλλα μπαλόνια, γιατί θέλω να είναι πολύχρωμα. Αυτά, ας πούμε, έχουν αστέρια, αυτά έχουν κομφετί. Θα είναι τέλειο! Να το πω, θα τα φουσκώσουμε. Χαρτοπετσέτες και πιατάκια. Αυτά. Δεν ξέρω αν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη! Πάω να ολοκληρώσω την παραγγελία μου! Επίσης θέλω να σας δείξω κάτι γλυκά που σκέφτομαι να διακοσμήσω εκεί το χώρο, συν την τούρτα. Τι θα γίνει με σένα που πετάγεσαι σε συνέχεια? Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το account που βρήκα στο Instagram και ξετρελάθηκα με αυτά που φτιάχνουν, πραγματικά. Είναι ντονατσάδικο στην ουσία, αλλά κοιτάξτε εδώ πέρα, έχω ξετρελαθεί και σκέφτομαι με διάφορα τέτοια να διακοσμήσω το μπουφέ που θα φτιάξω. Επίσης θέλω να δείτε λίγο αυτό, αυτό ήταν που μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Αυτό εδώ πέρα είναι τούρτα, ναι, αυτό είναι τούρτα και έχω ξετρελαθεί,
Οπότε σκέφτομαι κάτι τέτοιο. Ή κάτι τέτοιο, δεν ξέρω ακόμα ρε γαμώ τι θα κάνω, αλλά πραγματικά θέλω κάτι πολύχρωμο, θέλω να παίξουμε πάρα πολύ με τα χρώματα. Κοιτάξτε εδώ, yummy! Καλημέρα σε όλους! Σήμερα είναι Παρασκευή και έφτασε η μέρα που θα διοργανώσουμε το πάρτι της μαμάς μου! Λοιπόν, πηγαίνω τώρα να βρω τη Δήμητρα, η οποία λογικά δεν θα θέλει να μπει στην κάμερα. Anyway, δεν θα είναι σε αυτό το βίντεο λογικά, ας ελπίσουμε ότι θα την έχω πείσει να μπει. Και πάμε να πάρουμε τα μπαλόνια, την τούρτα, όλα αυτά τα ωραία τα γλυκά κτλ. Και να πάμε σπίτι να τα φτιάξω! Επίσης η μαμά μου αυτή τη στιγμή βρίσκεται για νύχια και μετά θα πάει για καφέ με μια φίλη της που έχουμε κανονίσει να την απασχολήσει όσο περισσότερο γίνεται. Οπότε θα δούμε μαζί αν θα τα καταφέρουμε. Ελπίζω να τα καταφέρουμε, fingers crossed, ότι όλα θα πάνε καλά. Πήραμε τα μπαλόνια και θέλω να δείτε τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν βλέπει Δήμητρα πίσω στον καθρέφτη. Wow, χαμούλης. Αλλά έχω ενθουσιαστεί, παιδιά. Θέλω και εγώ τέτοια έκπληξη στα γενέθλιά μου. Easy κανόνισε. Λοιπόν, αυτά είναι τα πραγματάκια που πήρα, παιδιά. Όλα κινούνται σε rose gold αποχρώσεις. Έχω ερωτευτεί. Κοιτάξτε εδώ πέρα, θα γίνει χαμούλης όταν πάμε σπίτι να τα φτιάξουμε. Αλλά μέχρι στιγμής πάμε σπίτι τώρα να δούμε τι θα κάνουμε. Βασικά πάμε να πάρουμε πρώτα την τούρτα και τα ντόνατς και όλα αυτά τα ωραία που έχουμε πάρει. Into my life, just like another season. Λοιπόν, παιδιά, μόλις έχω μπει σπίτι, η ώρα είναι 5:30. Η μαμά μου λείπει αυτή τη στιγμή, είναι για καφέ με φίλη της. Και κοιτάξτε εδώ πάνω τι γίνεται. Έχω ξετρελαθεί! Τώρα θα τα λύσω γιατί τα έχουμε βάλει όλα μαζί για να μην φύγουν. Και θα αρχίσω να φτιάχνω λίγο το σπίτι. Λέω να φωνάξουμε και το Max και να τα κάνουμε όλα μαζί. Πάμε να σας δείξω όμως λίγο το Max, την Ιρα και τον Έντζο. Τι συμβαίνει εδώ? Εδώ τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει? Ποιος έχει γενέθλια σήμερα? Ποιος έχει γενέθλια σήμερα? Ποιος έχει γενέθλια? Just like another season. Εδώ πέρα βλέπετε έγραφε χρόνια πολλά, αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε τι πάθαμε με τη Δήμητρα και σβήστηκε. Θα σας πω τι έγινε. Λοιπόν, αυτό που συνέβη είναι την ώρα που ερχόμασταν προς το σπίτι, η μάνα μου ήταν απ' έξω. Ναι, ήταν απ' έξω και εγώ έγινα χίλια κομμάτια για να μπω κάτω από το κάθισμα και είχα πάνω μου και τα ντόνατς, οπότε καταλαβαίνετε ότι έγινε ένας χαμός. Εν τω μεταξύ, Δήμητρα, μόλις είδε τη μαμά μου άρχισε να φωνάζει και εγώ νόμιζα ότι κάποιος πέθανε, αλλά τελικά απλά ήταν η μάνα μου και παρατρέχα να χαλάσει η έκπληξη. Ευτυχώς δεν μας είδε και όλα πήγαν καλά, αλλά το χρόνια πολλά σβήστηκε δυστυχώς. Δεν πειράζει όμως. Λοιπόν, παιδιά, έτσι το στόλισα το τραπεζάκι. Εδώ πέρα λέω να φάμε τα ντόνατς. Η αλήθεια είναι ότι δεν πήρα κάτι να πιούμε, ρε γαμώτο, αλλά δεν πειράζει. Νεράκι που είναι καλό. Κοιτάξτε τι τέλεια που είναι αυτά εδώ, τα ντόνατς! Έχω ξετρελαθεί. Τα ντόνατς είναι από Dozen Donuts και πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ και τα Dozen Donuts και το thepart.gr. Αν δεν ήταν εκείνοι, πραγματικά νομίζω δύσκολα θα τα καταφέρναμε σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Κοιτάξτε τι τέλεια που είναι! Τα πιάτα είναι από το thepart.gr, τα ντονατσάκια και η τούρτα ντόνατς. Και θα τα βγάλω σε λίγο. Είναι από Dozen Donuts, οι οποίοι βρίσκονται στους Αγίους Αναργύρους και πραγματικά είναι καταπληκτικά. Δοκίμασα ένα, είμαι τσίτης, αλλά οκ. Okay. Επίσης, όσοι με ακολουθείτε στο Instagram, εννοείται τα έχετε δει πρώτοι. Οπότε ακολουθήστε με στο Instagram για να τα μαθαίνετε όλα πρώτοι. Και φυσικά να πάτε να ακολουθήσετε και το thepart.gr, αλλά και το Dozen Donuts, τα οποία τα σπάνε. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά, χωρίς εσάς δεν θα είχα καταφέρει τίποτα. Δεν είναι sponsored αυτό το βίντεο, αλλά με βοήθησαν με το να μου στείλουν αυτά τα πράγματα, τα υπέροχα, τα οποία είναι έρωτας. Να τα ζήσεις η κίτσα και χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Λοιπόν,
είναι η επόμενη μέρα του πάρτι. Πέρασαμε τέλεια χθες. Η μαμά μου συγκινήθηκε πάρα πολύ, γλυκούλα μου, και χαίρομαι πάρα πολύ που πέτυχε, γιατί πραγματικά είχα πάρα πολύ άγχος. Εδώ πέρα ο Ίζη τώρα κάνει δουλειά. Ίζη! Καλημέρα! Hello! Hello! Τι είναι αυτό πάλι? Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Τι κάνεις εδώ? Φτιάχνω τη μούρη σου πλέον, και εδώ πέρα, κοίτα. Κάνεις news. Ναι, κάνω βίντεο για το Neon News που μόλις τραβήξαμε. Μόλις τραβήξαμε, γιατί εννοείται και σκοιμηθήκαμε μία η ώρα το βράδυ, ότι ξυπνήσαμε στις 7. Εννοείται. Για να είμαστε κύριοι στη δουλειά μας. Εννοείται είμαστε κύριοι στη δουλειά μας και συνεπείς και όλα τα πάντα όλα. Ποιος δεν έχει κάνει εγγραφή στο Neon News? Άντε, γρήγορα, έλα. Τον ακούσατε τι σας είπε. Γρήγορα εγγραφή στο Neon News και στο Famous, ο οποίος δεν έχει κάνει. Λοιπόν, πάμε τώρα το αυτοκίνητο στη μαμά μου, γιατί η μαμά μου χθες ήταν πάρα πολύ κουρασμένη για να μας φέρει σπίτι. Τι έχω πάθει με τα σαρδάμ, γιατί μιλάω τόσο γρήγορα, γιατί άγχος. Και θα πάω το αυτοκίνητο λοιπόν. Να δούμε πάλι τον Έντζο, τον Μάξ και την Ήρα. Να τους χαιρετήσουμε, να τους δώσουμε πολλά πολλά γλυκούλικα φυλάκια. Και μετά να γυρίσω σπίτι να κάνω Famous Report. Κλασικά γύρισμα. Και θα είναι εδώ και ο Αλέξανδρος. Οπότε θα δούμε και τον Αλέξανδρο και να δούμε τι θα μαγειρέψουμε σήμερα, παιδιά. Για πάμε! Τι θες? Γιατί κλαις? Βάλτε τον σε τάξη. Ποιος έκοψε τη μελιτζάνα από το παρτέρι? Ποιανού είναι αυτή η μελιτζάνα? Γιατί έκοψε τη μελιτζάνα? Εδώ, κοιτάξτε παιδιά, κοιτάξτε εδώ. Επειδή μαλώνω τον Έντζο. Το καλύτερο αγόρι είσαι, μωρέ. Το καλύτερο είσαι. Πού είναι το μπαλόνι? Απ, απ, πού είναι? Θα το σκάσει. Έχω γυρίσει σπίτι και... Ποιον έχω εδώ? Ναι. Τον Αλέξανδρο που τρώει και επίσης κάνει πριν διάσημη. Γνώμονες μου, δεν σταματάει να μεταΐζει, είμαι χοντρός. Όχι, δεν είσαι, γιατί? Γιατί και εγώ τρώω! Η ώρα βέβαια είναι 3, αλλά εμείς τώρα τρώμε το πρωινό μας. Λοιπόν, είναι αρκετές ώρες αργότερα, έχουμε φάει πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό. Ο Αλέξανδρος είναι ακόμα εδώ, η ώρα είναι 9 το βράδυ, τσίζες πότε πήγε 9 η ώρα. Και εγώ κάνω μοντάζ στο βίντεο που βλέπετε εσείς αυτή τη στιγμή. Ήθελα να σας χαιρετήσω, ήθελα να σας ευχαριστήσω. Ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας χαιρετήσω λίγο πριν τελειώσει αυτό εδώ το vlog. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σε όλη τη διάρκεια, όσο καθίσατε σε αυτό εδώ το vlog. Θέλω να μου γράψετε από κάτω στα σχόλια αν έχετε διοργανώσει ποτέ εσείς πάρτι, πόσο εύκολο ή δύσκολο σας φάνηκε. Και επίσης, ποια ήταν η αγαπημένη σας στιγμή μέσα από το vlog. Θα σας αφήσω αυτή τη στιγμή. Έχω κάνει 500 βίντεο σήμερα, πραγματικά δεν αντέχω άλλο. Ο Αλέξανδρος εδώ πέρα έχει κάνει και αυτός 500 βίντεο μοντάζ. Είμαστε καλή ομαδίτσα, Είμαστε καλοί σε αυτό που κάνουμε. Λοιπόν... Φωνάζω πολύ. Όχι. Θα τους χαιρετήσουμε, Αλέξανδρο, μαζί. Εντάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μην ξεχάσετε να πατήσετε... Φοράμε σωρτή χρώμα. Συγγνώμη. What? Φοράμε σωρτή χρώμα. Γιόλο. Τέλειο. Λοιπόν, μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στα social media, να πατήσετε το κουμπάκι της εγγραφής και το καμπανάκι και φυσικά μην ξεχνάτε να stay unique, be gorgeous και φιλάκια πολλά!